Γραμματική. Πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους. Παρατακτική σύνδεση. Παράδειγμα. Ανοίξαμε την πόρτα και φύγαμε. Αυτή η φράση αποτελείται από δύο όμοιες προτάσεις. Ανοίξαμε την πόρτα. Φύγαμε. Η σύνδεση αυτή ονομάζεται παρατακτική σύνδεση διότι δύο όμοιες προτάσεις, ανεξάρτητες ή εξαρτημένες, παρατάσσονται, δηλαδή βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται μεταξύ τους με παρατακτικούς συνδέσμους, όπως παραδείγματος χάρη το «και» στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιοι είναι οι πιο χαρακτηριστικοί παρατακτικοί σύνδεσμοι? «Και», «η», «είτε», «ούτε», «αλλά», «μα», «όμως». Υποτακτική σύνδεση. Παράδειγμα. Ο Ηλίας μου είπε ότι θα συζητήσουμε. Αυτή η φράση αποτελείται από δύο ανώμοιες προτάσεις. Ο Ηλίας μου είπε είναι η ανεξάρτητη ή αλλιώς κύρια πρόταση και ότι θα συζητήσουμε είναι η δευτερεύουσα ή αλλιώς εξαρτημένη πρόταση. Η σύνδεση αυτή ονομάζεται υποτακτική σύνδεση διότι μία εξαρτημένη πρόταση θα συζητήσουμε υποτάσσεται, δηλαδή συμπληρώνει το περιεχόμενο της κύριας ή ανεξάρτητης πρότασης και συνδέεται μαζί της με υποτακτικούς συνδέσμους, παραδείγματος χάρη ότι. Θα δούμε και άλλους υποτακτικούς συνδέσμους. Στις αιτιολογικές προτάσεις, δευτερεύουσες δηλαδή ή αλλιώς εξαρτημένες προτάσεις, στις αιτιολογικές οι σύνδεσμοι είναι γιατί, επειδή, αφού, διότι, μια και, διότι δείχνουν αιτία. Οι σύνδεσμοι που συνδέουν εξαρτημένες προτάσεις τελικές, δηλαδή που δείχνουν το σκοπό, είναι το «να» και το «για να». Τις αποτελεσματικές δευτερεύουσες προτάσεις τις εισάγουν οι σύνδεσμοι «ώστε», «που». Τις υποθετικές, ο σύνδεσμος «αν». Τις εναντιωματικές, οι σύνδεσμοι «αν και», «ενώ», «μολονότι», «παρόλο που». Τις χρονικές δευτερεύουσες προτάσεις τις εισάγουν οι σύνδεσμοι «όταν», «καθώς», «μόλις», «πριν», «αφού», «προτού», «ώσπου», «όποτε», «άμα». Τέλος, προτάσεις που συμπληρώνουν το ρήμα και έχουν ρόλο αντικειμένου «να», «ότι», «πώς». Για παράδειγμα, «μου είπε να φύγω». Το «να φύγω» είναι αντικείμενο, όλη αυτή η πρόταση το «να φύγω» είναι αντικείμενο στην κύρια πρόταση «μου είπε». Οπότε εισάγεται με το «να». Ας είναι το σχήμα. Ένα παράδειγμα. Στο πάρτι παίξαμε, χορέψαμε, φάγαμε, γελάσαμε. Αυτή η φράση αποτελείται από όμοιες προτάσεις που μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη χωρίς σύνδεση, μόνο με κόμματα. Η πρώτη πρόταση είναι «στο πάρτι παίξαμε». Η δεύτερη είναι «χορέψαμε» η δεύτερη πρόταση. Η τρίτη είναι «φάγαμε», ενώ η τελευταία πρόταση είναι «το γελάσαμε». Παρατηρούμε εδώ ότι μία πρόταση παρατάσσεται δίπλα στην άλλη χωρίς κάποιο σύνδεσμο αλλά με ένα κόμμα. Άσκηση. Ας βρούμε το είδος της σύνδεσης, αν είναι παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση ή ασύνδετο σχήμα. Στην πρώτη πρόταση. Η μαμά πήγε στον μανάβι και αγόρασε λαχανικά και φρούτα. Πρόκειται για παρατακτική σύνδεση και ο σύνδεσμος είναι το «και». Έχουμε λοιπόν δύο όμοιες προτάσεις, δύο κύριες προτάσεις, ανεξάρτητες, που ενώνονται μεταξύ τους με το «και». Στη δεύτερη πρόταση έχουμε υποτακτική σύνδεση. Ο μπαμπάς θέλει να πιει μέτριο καφέ. Η δευτερεύουσα πρόταση είναι το «να πιει μέτριο καφέ». Αυτή αποτελεί και αντικείμενο
της κύριας πρότασης, της ανεξάρτητης, ο μπαμπάς θέλει. Εδώ λοιπόν έχουμε υποτακτική σύνδεση, διότι έχουμε δύο ανώμοιες προτάσεις, μία ανεξάρτητη και μία εξαρτημένη, ή αλλιώς μία κύρια και μία δευτερεύουσα. Στην τρίτη φράση έχουμε ένα ασύνδετο σχήμα, γιατί έχουμε διαφορετικές προτάσεις χωρίς να ενώνονται με κάποιο σύνδεσμο μεταξύ τους, παρά με το κόμμα. Στην τελευταία πρόταση μας είπαν να το ξαναγράψουμε. Μοιάζει πάρα πολύ με τη δεύτερη περίπτωση. Πρόκειται για υποτακτική σύνδεση, όπου έχουμε δύο προτάσεις ανώμιες. Η πρώτη είναι κύρια πρόταση, μας είπαν, και η άλλη πρόταση, να το ξαναγράψουμε, είναι δευτερεύουσα.